ψάχνουν κάπου να επικεντρωθούν. Αυτή η εικόνα μας έρχεται στο νου, σήμερα η κρυφή της ψώσης του Ιωσήφιου Σταυρού, αφού αποτελεί και κάθε άνθρωπο και ειδικά για τη σημερινή κοινωνία που βυθίζεται καθημερινά της αλήθειας του κυρίες. Το ξύλο το τίμιο, το Κύριο ημών Ιησού Χριστού, για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο που ζητάει από ευνοσμένα κάπου να πιαστεί, είναι η βαρύτερη του δύναμης, είναι η σανίδα της σωτηρίας. Πρέπει να έχεις πίστη, ακράδαντη πίστη σου, για να περάσεις το δύσκολο, τον δύσκολο ωκεανό της ζωής. Δυσκολίες, θλίψεις, εναπόσπασης, προδοσίες. Ειδικά στις μέρες μας που είναι τόσο παράξενες και δύσκολες. Όμως, αν ακριβώς στο σταυρό με πίστη, δεν σε φοβίζει τίποτα. Ξέρεις ότι θα συμβεί ό,τι συνέβη με το μεγάλο θύμα που ανέβηκε πάνω. Τι συνέβη, Γολγοθάς, βασανιστήρια, θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση, εγκατάλειψη, επεμβή μάστιγες, σκάφος, θάνατος, φορητός πάνω στο σταυρό, αλλά μετά Ανάσταση. Αυτό να πούμε στο όλες τις μέρες και τις ώρες της ζωής μας, ό,τι και να μας συμβαίνει, δεν σφίγγουμε την κεφάλι. Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και σαν πιστοί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαθητές, ακολουθούμε την δική του πορεία. Ανεβαίνουμε το Γολγοθά μας, σηκώνουμε το σταυρό μας, όπως ακριβώς τον σήκωσε και εκείνος. Όμως πιστεύουμε ακράδαντα ότι μετά τη σταύρωση θα έρθει η Ανάσταση. Όταν το βράδυ πέφτεις να κοιμηθείς, να θυμάσαι πάντα ότι σ' αγκαλιάζει κάποιος. Δεν είσαι μόνος. Και αυτός είναι ο σταυρός του Κυρίου μας, που έχει οριστεί φύλλα της οικουμένης, φύλλα της κάθε στη σημερινή λοιπόν γιορτή γιορτάζουμε τη δίψωση και την προσκύνηση. Ας την αποθέσει ο καθένας μπροστά στο τίμιο σταυρό την πίστη του, την αγάπη του και την ελπίδα. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας μέσα δια του τιμίου σταυρού να συσκευάζει όλο το πρόσωπο, να μας προστατεύει και να μας προηγεί και να μας αγκιάσει. Ιδιαίτερα να προστατεύει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε περίσταση δύσκολη. Αυτούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο χείλος της αβίσου και της αποκρισίας. Θα τους βοηθήσει να σηκώσουν λίγο το βλέμμα και να δουν προς τα πρώτα. Όταν δεις το σταυρό, μπορέσεις και διεισδύσεις το μυστήριό του, όπως προείπαμε, δια δύο τέσσερις. Ο σταυρός λοιπόν του Κύριου μας να ευλογεί τον καθένα από εμάς και όλους μας, να σκεπάζει τη χώρα μας, να σκεπάζει την οικουμένη Ευρώπη, γιατί περνούμε πράγματι δύσκολες ώρες και στιγμές. Όπως ξέρετε, σήμερα περάζουμε βασικό του κόσμου και πρώτη του βασικού. Οι γυναίκες που ξέρουν καλύτερα αυτές οι οποίες ζουν μόνο με τον βασικό του σταθμό.
μέσω